Κύριε Βότση, καλή σας μέρα. Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, είδαμε μια δημόσια παρέμβαση σας χθες σε σχέση με τις θέσεις του Δημοκρατικού Κόμματος και την Βυζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία, όπως αντιλαμβάνομαι μετά τις δηλώσεις του κ. Σιζόπουλου, του Προέδρου της ΕΔΕΚ, ένα κόμμα που συνεργάζεται αυτή τη στιγμή με το ΔΙΚΟ για την Προεδρία της Δημοκρατίας υπό την υποψηφιότητα του Νικόλα Παπαδόπουλου. Γιατί νιώσατε την ανάγκη να κάνετε αυτή την παρέμβαση? Ένιωσα την ανάγκη να υπενθυμίσω και να επαναλάβω στον κόσμο ο οποίος μας παρακολουθεί τις πάγιες θέσεις του Δημοκρατικού Κόμματος για αυτή την μορφή λύσης του Κυπριακού, η οποία θεωρώ ότι με δηλώσεις που γίνονται ακόμα και από κόμματα τα οποία υποστηρίζουν τον Νικόλα Παπαδόπουλο δαιμονοποιούν τη μορφή της λύσης του Κυπριακού, και θεωρώ ότι εάν, παρόλο που υπενθυμίζω και στην αναφορά μου ότι είναι η οδυνηρή υποχώρηση μας η Βυζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία, εάν αυτή τη στιγμή εγκαταλείψουμε αυτή τη μορφή λύσης του Κυπριακού, θα δώσουμε χρυσή ευκαιρία στην Τουρκία για να ολοκληρώσει τα σχέδια της στην Κύπρο. Έχω αναφέρει στην χθεσινή μου ανάρτηση στο Facebook τις συμφωνίες κορυφής Μακαρίου Ντεκτάς, Κυπριανού Ντεκτάς, καθώς και τη συμφωνία Τάσου Παπαδόπουλου Θαλά. Στις δύο πρώτες συμφωνίες αναφερόταν η μορφή λύσης του Κυπριακού σαν δικοινοτική ομοσπονδία. Ακολούθως, με τους επόμενους πρόεδρους εξελίχθηκε σε Βυζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία και, αν θέλετε, περιλαμβάνεται και στην συμφωνία Τάσου Παπαδόπουλου Θαλά με το όνομα πλέον Βυζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία. Κύριε Βότση, νιώθετε ότι εγκαταλείπεται αυτό το πλαίσιο από τον κύριο Νικόλα Παπαδόπουλο? Η θέση του Νικόλα Παπαδόπουλου, η οποία επανέλαβε και σε μένα προσωπικά σε κατηδία συνάντηση, αλλά και στην συνάντηση του εκτελεστικού γραφείου, στη συνεδρία του εκτελεστικού γραφείου, όπου πήρε το χρήσμα από το εκτελεστικό γραφείο για την υποψηφιότητα σε αυτές τις εκλογές, ερωτήθηκε ο πρόεδρος του κόμματος και επανέλαβε την πάγια θέση του κόμματός μας ότι επιδιώκουμε λύση Βυζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας με το σωστό συμπληρώνω, όπως όλοι συμπληρώνουμε, περιεχόμενο. Και στην ανάρτηση μου χθες έχω αναλύσει τι εννοούμε σωστό περιεχόμενο. Εννοούμε μια λύση που δεν θα μας μένει μόνο η Ομοσπονδία, η Βυζωνική Δικοινοτική, που είναι, επαναλαμβάνω, οδυνηρή υποχώρηση, αλλά αναφέρω και την συμφωνία Κυπριανού Ντεκτάς, η τρίτη παράγραφος, που μιλά για εφαρμογή όλων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των πολιτών της Κυπριακής Δημοκρατίας, καθώς επίσης και αναφέρω ότι η Κυπριακή Δημοκρατία, που φιλοδοξούμε να μετεξελιχθεί στην ομόσπονδη Κυπριακή Δημοκρατία, μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οφείλει, αυτό είναι το σωστό περιεχόμενο, η λύση που θα προκύψει να συνάδει με το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Κύριε Βότση, εσείς μιλάτε για Βυζωνική Δικοινοτική με σωστό περιεχόμενο. Κύριος Σιζόπουλος χθες εδώ στον Α μας είπε ότι δεν μπορεί να υπάρξει Βυζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία με σωστό περιεχόμενο. Αυτό πώς το επικοινωνείτε στο κόμμα σας, ότι συνεργαζόμαστε με δυνάμεις που αν τυχόν εκλεγούμε την επομένη θα έχουμε πρόβλημα και θα πάμε να διαπραγματευτούμε με αυτή τη βάση? Το έχω διαβάσει χθες και διαφωνώ έντονα με αυτή τη θέση του κυρίου Σιζόπουλου, όπως καταδέχεται στον Α. Δεν είναι η θέση αυτή η δική μας του Δημοκρατικού Κόμματος. Υπενθυμίζω ότι όλοι οι πρόεδροι του Δημοκρατικού Κόμματος είχαν την ίδια θέση, ότι αυτή την λύση προσπαθούμε να πετύχουμε. Μάλιστα, έχω καταθέσει στην ανάρτησή μου ότι αυτή η φόρμουλα, και σήμερα έχω συμπληρώσει στην ανάρτησή μου, ο Τάσος Παπαδόπουλος, που από όλους όσους συνεργάζονται σήμερα μαζί με την υποψηφιότητα του Νικόλα Παπαδόπουλου, είναι παραδεκτό ότι χειρίστηκε τα πράγματα με τρόπο που τουλάχιστον όλες αυτές οι δράμεις που σήμερα και πάλι συνταυτίζονται μαζί μας και με τον Νικόλα Παπαδόπουλο, συμφωνούσαν και με τον Τάσο Παπαδόπουλο. Ο Τάσο Παπαδόπουλος τι έκανε? Είχε μπροστά του ένα σχέδιο, το οποίο αναφερόταν σαν τη ζωνική δικαιοδοτική μας ποντία, το σχέδιο ΑΝΑ. Όμως το περιεχόμενο δεν τον ικανοποιούσε. Όπως δεν ικανοποιούσε ούτε μας, όπως δεν ικανοποιούσε το 76% του Κυπριακού λαού. Και έχουμε πει όχι σε εκείνο το σχέδιο. Τι έκανε μετά ο Τάσος Παπαδόπουλος, ο αείμνηστος ηγέτης του Δημοκρατικού Κόμματος και της Κύπρου? Ήρθε και είπε, φύγετε την Ομοσπονδία, τη Βυζωνική Δικαιοτική από το τραπέζι, και να δώσουμε, επαναλαμβάνω, στην Τουρκία το πρόσχημα που ψάχνει, εφόσον το λέει και καθαρά. Θέλω, λέει, να αλλάξω τη μορφή της λύσης, λέει η Τουρκία. Να τη δώσουμε το πρόσχημα για να μονιμοποιήσει και να νομιμοποιήσει την κατοχή ή τη διχοτόμηση ή την αναγνώριση του ψευδοκράτους. Τι έκανε λοιπόν ο Τάσος Παπαδόπουλος? Δύο χρόνια μετά επιβεβαίωσε αυτή τη μορφή της λύσης με τη συμφωνία Τάσου Παπαδόπουλου Θαλάτ. Και επαναλαμβάνω, αυτό
η Διζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία δεν ήταν ποτέ για το Δημοκρατικό Κόμμα, ούτε σημαία, και είναι οδυνηρή υποχώρηση. Την ίδια ώρα όμως προσπαθούμε μέσα από ένα σωστό περιεχόμενο, όπως το περιγράψα προηγουμένως, να μην δώσουμε ούτε προσχήματα στην Τουρκία και να πετύχουμε μια τέτοια λύση που επιτέλους μετά από 45 χρόνια να μας δώσει. Άρα κύριε Βότση, εσείς τώρα τι ζητάτε από τον υποψήφιο πρόεδρο τον Νικόλα Παπαδόπουλο, να δει τι θα κάνει με τις δυνάμεις που συνεργάζεται ή ακόμη και να υπάρξει κάποια διακοπή σε αυτή τη συνεργασία? Έχετε ρωτήσει αν καλό. Τι ζητάτε? Είναι ο πρόεδρος του κόμματός σας, διεκδικεί την Προεδρία του κράτους. Καταγράφω τη θέση την οποία θεωρώ ότι έχουμε στο Δημοκρατικό Κόμμα. Από το τελευταίο μέλος μέχρι τον πρόεδρο του κόμματος. Άρα θεωρείτε ότι υπάρχουν περιθώρια συνέχισης της συνεργασίας με την ΕΔΕΚ? Ο Τάσος Παπαδόπουλος, αυτή είχαμε επί Σπύρου Κυπριανού, όπως εξελίχθηκε στην πορεία, και είχαμε και επί Μάριου Καρογιάννη και επί Νικόλα Παπαδόπουλου. Να σας ρωτήσω κάτι, κύριε Βότση, όμως να κάνουμε συζήτηση. Εσείς θεωρείτε ότι μπορεί να συνεχιστεί η συνεργασία με την ΕΔΕΚ? Να ρωτήσετε τον κύριο Σιζόπουλο. Εγώ ρωτώ εσάς. Ρωτώ σας, όπως εκφράσατε χθες την άποψή σας για ένα άλλο θέμα, σας ρωτάω και αυτό. Εγώ σας λέω, το δικό μου κόμμα στηρίζει τον υποψήφιο Νικόλα Παπαδόπουλο, στηρίζουμε όλοι τον Νικόλα Παπαδόπουλο στην προσπάθεια για εκλογή και υπενθυμίζω αυτά που διαχρονικά έλεγε το Δημοκρατικό Κόμμα επί όλους τους ηγέτες οι οποίοι το προείδρευαν, είτε ήταν Σπύρος Κυπριανού, είτε Τάσος Παπαδόπουλος, είτε για ένα διάστημα να. Δεν μου απαντάτε όμως το ουσιαστικό ερώτημα, κύριε Βότση. Αυτή η συνεργασία του ΔΥΚΟ με την ΕΔΕΚ αυτή τη στιγμή είναι ουσιαστική ή ευκαιριακή? Μετά τη χθεσινή δήλωση του κυρίου Σιζόπουλου ότι η Ριζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία δεν μπορεί να έχει σωστό περιεχόμενο, θεωρώ ότι πρέπει ο αγαπητός Μαρίνος Σιζόπουλος να συζητήσει με τον Νικόλα Παπαδόπουλο αυτό το θέμα και θα ήθελα δεν θα πω αγωνία, αλλά θα ήθελα να ακούσω πού έχουν καταλήξει. Γιατί αντιλαμβάνεστε, επαναλαμβάνω, μιλώ για το δικό μου το κόμμα. Δεν ξέρω τι κάνει η ΕΔΕΚ, δεν ξέρω τι κάνουν τα άλλα κόμματα. Το δικό μου το κόμμα έχει πάγιες θέσεις. Αυτές τις θέσεις εμείς τις παλέψαμε, τις πιστέψαμε, αγωνιστήκαμε με όλους τους ηγέτες μας. Συμπεριλαμβανομένου και του τελευταίου ηγέτη, του Νικόλα Παπαδόπουλου. Εσείς, κύριε Βότση, το εκτελεστικό γραφείο πριν ξεκινήσει αυτή η προεκλογική περίοδο. Είστε δίπλα στον Νικόλα Παπαδόπουλο, στηρίζετε εμπράκτο στην υποψηφιότητα του, πάτε στις εκδηλώσεις που οργανώνει το επιτελείο? Είμαι βουλευτής του κόμματος, στηρίζω τον υποψηφιό του πρόεδρου του κόμματος, κάνω τη δουλειά μου στη Βουλή, η οποία είναι και αρκετή αυτή την περίοδο με τους προϋπολογισμούς, και όπου μπορώ να εμπλαγώ και στην προεκλογική εκστρατεία εμπλέκομαι. Αλλά επαναλαμβάνω, το θέμα το οποίο συζητούμε σήμερα είναι. Εμείς του Δημοκρατικού Κόμματος βεβαίως έχουμε, αν θέλετε, καθήκον να στηρίξουμε τις διαχρονικές μας θέσεις, τις οποίες επαναλαμβάνω σε συνεδρία του εκτελεστικού γραφείου, τις επιβεβαίωσε και ο Νικόλας Παπαδόπουλος. Κύριε Βότση, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.